Θα προχωρήσω στην ανάγνωση του βουλευτή Νομού Πρεβενών, του κ. Ανδρέα Πάτση. Βουλή των Ελλήνων, Ανδρέας Πάτσης, βουλευτής Νομού Πρεβενών, Νέα Δημοκρατία. Αθήνα, Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020. Επιστολή προς το 6ο Δημοτικό Συμβούλιο Πρεβενών. Στη σημερινή έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεβενών, δεν κατέστη δυνατό να είμαι παρόν λόγω των αυξημένων κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων. Καθώς όμως το μεταναστευτικό, που είναι και το μοναδικό θέμα προς συζήτηση, είναι βαρύνουσα σημασίας για όλους μας, θα ήθελα με την παρούσα επιστολή να τοποθετηθώ για μια ακόμη φορά, ανοιχτά και ξεκάθαρα, τόσο απέναντι στους αγαπητούς παρεμπισκόμενους που απαρτίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και στο σύνολο των συμπολιτών μας, όπως άλλωστε έχω ήδη πράξει δεκάδες φορές στη διάρκεια των τελευταίων μηνών από την ένταξη της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Το μεταναστευτικό, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν είναι ένα καινούριο πρόβλημα. Είναι ένα διεθνές ζήτημα δεδαλώδες που οι συνέπειες του έχουν πλήσει στις προεκτάσεις για τη χώρα μας σε εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, ενώ δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί και ο παράγοντας της εθνικής μας ασφάλειας, αν αναλογιστούμε και τα πρόσφατα γεγονότα στα σύνορά μας στον Εύρο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αναγνωρίζοντας από την πρώτη στιγμή τη σοβαρότητα του μεταναστευτικού ζητήματος, θέσπισε για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισής του πάνω στους άξονες της καλύτερης φύλαξης των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων μας, της επίσκεψης των δικασιών ασύλου και κατ' επέκταση των επαναπροωθήσεων, που ήταν ουσιαστικά μέχρι εκείνη τη στιγμή ανύπαρκτες, της αποσυμφόρησης των νησιών μας, αλλά και της ανάπτυξης της διεθνούς διάστασης του προβλήματος. Ακόμη περισσότερο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δείχνει την απαραίτητη αποφασιστικότητα, η οποία δεν υπήρχε στο παρελθόν, κάνοντας πλέον σαφές προς όλους ότι δεν θα ανεχτούμε να γίνει η χώρα μας ένα ξέφραγο απέλη εντός αγωγικών, στο οποίο θα μπορεί να εισέρχεται ελεύθερα ο καθένας εφόσον δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και δεν το δικαιούται. Και αυτή είναι η πιο σημαντική και ουσιαστική διαφορά μας σε σχέση με την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, ένα από τα αποτελέσματα της διαχείρισης του μεταναστευτικού εκ μέρους της προηγούμενης κυβέρνησης, το οποίο μας αφορά μέσα εντός τα καθενά, είναι και η απόφαση για την εγκατάσταση μεταναστών σε ξενοδοχειακές μονάδες, μία πρακτική μάλιστα που εξακολουθεί η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση να υποστηρίζει στεναρά. Μέχρι τώρα, σε έναν τόσο πλούσιο και ευλογημένο από άποψης φυσικού κάλους νομό όπως ο δικός μας, με τόσες πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη και αναβάθμιση τουριστικού μας προϊόντος και συνεπακόλουθα της τοπικής οικονομίας εν γέννη, η απόφαση αυτή αποτέλεσε ξεκάθαρα την εντός εισαγωγικών ταφόπλακα οποιασδήποτε προοπτικής προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ιδιοκτήτες των υπερπολιτελών ξενοδοχειακών μονάδων, που στην πλειοψηφία τους επιδοτήθηκαν ώστε να αποτελέσουν τον ουσιώδη μοχλό της τουριστικής ανόδου των Πρεβενών, αποφάσισαν να αγνοήσουν μια ολόκληρη κοινωνία, να υποθηκεύσουν το μέλλον της και να καταδυναστεύουν την εφημερία της προσβλέποντας αποκλειστικά και μόνο στο ίδιο όφελος των κατακεφαλήν επιδομάτων των μεταναστών με τη συνδρομή και των αδιαφανών πρακτικών των ΜΚΟ. Αγαπητά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, απόψε βρισκόμαστε εδώ γιατί κάποιοι ιδιώτες αποφάσισαν οικειοθελώς να μετατρέψουν τις πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες σε δομές μεταναστών, χωρίς κανείς να τους εξαναγκάσει, χωρίς κανείς να τους επιβάλλει, χωρίς δημόσιο διάλογο με την κοινωνία των Πρεβενών και χωρίς κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αυτή η απόφαση επιφέρει στη ζωή των Πρεβενιανών. Βρισκόμαστε εδώ γιατί κάποιοι ιδιώτες θεωρούν το προσωπικό τους κέρδος ανώτερο από το συνολικό καλό. Η σημερινή συζήτηση δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει η χώρα σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Και σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα είναι και η τελευταία, αν δεν παραδεχτούμε πλέον όλοι ανοιχτά και ξεκάθαρα ποια είναι η πτυχή του προβλήματος. Αν δεν ληφθούν δραστικές πρωτοβουλίες ώστε να μπει ένα τέλος στο φαύλο αυτό κύκλο, αν σύσσωμα το σώμα της αυτοδιοίκησης και των φορέων του νομού μας δεν καταδικάσει την πρακτική της εγκατάστασης μεταναστών σε ξενοδοχειακές μονάδες. Αγαπητά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι βέβαιο ότι το μεταναστευτικό δεν είναι ένα πρόσφερο πρόβλημα. Έχουμε όλοι αντιληφθεί ότι η χώρα μας δέχεται πολύ σοβαρές πιέσεις από τον εντός αγωγικών νευρικό γείτονά μας και οφείλουμε όλοι να υποστηρίξουμε την τεράστια προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνησή μας σε κάθε επίπεδο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αποσυμφόρηση των νησιών μας είναι ένα εθνικό ζήτημα στο οποίο επιβάλλεται όλοι οι Έλληνες να συνεισφέρουμε και να βοηθήσουμε
ζούμε στον βαθμό που αναλογεί στον καθένα μας. Για τους λόγους αυτούς, είναι πλέον απολύτως απαραίτητο να προχωρήσουμε σε ένα συνολικό σχεδιασμό της διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος των νομών Πρεβενών, με την πλήρη απομάκρυνση των μεταναστών από όλα τα ξενοδοχεία του νομού μας και με όρους που δεν θα επηρεάζουν αρνητικά τη συνοχή της κοινωνίας μας και δεν θα λειτουργούν ως πρόσκομα στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας. Σας καλώ, με προεξάρχουσα την αυτοδιοίκηση του νομού Πρεβενών, να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση προς την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, που θα παρουσιάσει τη δική μας ξεκάθαρη θέση για το πώς εμείς προτείνουμε να γίνει η διαχείριση του μεταναστευτικού στο νομό μας, την οποία θα παρουσιάσουμε από κοινού στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότου Μηταράκη. Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι για οποιοδήποτε μικρό ή μεγαλύτερο πρόβλημα δεν υπάρχουν ποτέ μαγικές λύσεις. Υπάρχουν όμως πάντα η σκληρή δουλειά, ο σχεδιασμός και πάνω από όλα το όραμα που όταν συμβαίνει να μοιράζονται σε συλλογικό επίπεδο, το αποτέλεσμα είναι πάντα θετικό και δικαιώνει την προσπάθεια. Σας καλώ λοιπόν σε μια σύμπραξη δυνάμεων με μοναδικό στόχο το όφελος της κοινωνίας μας και του τόπου μας. Σας καλώ να γυρίσουμε σελίδα και να σχεδιάσουμε ένα διαφορετικό αύριο με Πρεβενά. Είμαι βέβαιος ότι αν το πράξουμε θα έχουμε επισφραγίσει τη μεγαλύτερη παρακαταθήκη που οφείλουμε ως πολίτες. Ένα καλύτερο και πιο φωτεινό μέλλον για τα παιδιά μας. Με εκτίμηση, Ανδρέας Πάτσης, βουλευτής νομού Πρεβενών, Νέα Δημοκρατία.